Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τσικαλάκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, και καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε εσάς. Μαζί, όλους τους ακροατές σας. Μαζί μας λοιπόν ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας νομού Καστοριάς για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, το οποίο έρχεται αρχή της χρονιάς και λίγο μας ευνηδιάζει, να πω την αλήθεια, κύριε Τσικαλάγε, γιατί οι φίλοι μας γείτονες Κοζανίτες ετοιμάζουν πράγματα για τα οποία νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και εμείς έναν λόγο τουλάχιστον. Αλλά πριν πάμε σε αυτό το θέμα που έχει προκύψει, λίγο, 243 είναι η έκπληξη για σας αυτό το νούμερο, και ποιος ξέρει πόσο ακόμα ίσως σήμερα, ή αν αυτό ήταν το ρεκόρ και όχι κάποιο άλλο που μπορεί όχι, να έρθει στη συνέχεια. Δεν είναι η έκπληξη, γιατί γνωρίζαμε εδώ και 15 μέρες περίπου ότι μπαίνοντας ο Ιανουάριος θα έφτανε η μετάλλαξη. Τώρα μάθαμε όλοι, ακούν και οι τηλεθεατές, νέους όρους όμικρον και στην Βόρεια Ελλάδα, στην Ελλάδα πρώτα. Γιατί ξεκίνησε από τα νότια, ανεβαίνει προς τα πάνω, από την Κρήτη, την Αττική. Επομένως, είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο, αλλά πάλι να πούμε ότι το ισχυρότερο όπλο απέναντί του είναι το εμβόλιο. Όσοι είναι εμβολιασμένοι, και μάλιστα με την τρίτη δόση κυρίως, διατρέχουν πολύ μικρό κίνδυνο για να χρειαστούν νοσηλεία στο νοσοκομείο και πόσο μάλλον σοβαρότερη αντιμετώπιση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Περισσότερο πρόβλημα υπάρχει για αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Φαίνεται προς το παρόν ότι είναι ήπιας μορφής. Αυτά λένε τα δεδομένα από άλλες χώρες, κυρίως από την Νότια Αφρική που έχει ένα σύστημα υγείας αγγλοσαξονικό. Από ζεστές όμως χώρες. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει ο όμικρον σε ψυχρά κλίματα όπως είναι το δικό μας σε αυτή την εποχή. Θα το δούμε. Γι' αυτό και από τότε που έχουμε συμπολίτες μας με προσβεβλημένους, οι οποίοι έχουν μολυθεί από αυτή την μετάλλαξη, αυτόν τον τύπο, υποτύπο του ιού, πρέπει να περάσουν κατά μέσο όρο 7 έως 10 μέρες για να πούμε αν θα έχει σοβαρότερη επίπτωση. Γιατί μπορεί κάποιος σήμερα, χθες, να έχει κάποια συμπτώματα, να αποδεικνύεται ότι έχει κολλήσει, να είναι ήπια τα συμπτώματα, αλλά αν δεν περάσουν τουλάχιστον 10 μέρες δεν μπορείς να πεις με σιγουριά ότι πέρασε ήπια η νόσηση. Από την άλλη έχουμε τα τεστ στο ΙΚΑ από τον ΕΟΔΗ. Στο Άργος δεν γίνονται πια. Γιατί, τι συμβαίνει στον ΕΟΔΗ εδώ? Μείναμε από προσωπικό, κάτι συμβαίνει άλλο, τι έχουμε? Το Άργος, από ό,τι ξέρω, το προσωπικό είναι πλεονάζομα. Στο κέντρο υγείας του Άργος υπάρχει αυτό. Όχι, στον ΕΟΔΗ, στον ΕΟΔΗ που κάνουν τα τεστ. Για τον ΕΟΔΗ, για τα συνεργεία του ΕΟΔΗ που κάνουν τα δωρεάν τεστ. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο 15ήμερο υπάρχουν κάποια σημάδια καταπώνησης ή δυσλειτουργίας. Είχαν επισημανθεί με παρεμβάσεις μου, πρότεινα όταν παρουσιάζονται κρούσματα, και λέω από 15 μέρες εννοώ και πριν κλείσουν τα σχολεία, όταν υπήρχε ένα κρούσμα σε ένα σχολείο, θεώρησα και σε επικοινωνίες που είχαμε αυτούς που έπρεπε, ότι πρέπει, γι' αυτό και είχαμε κάνει τις κόμοι και τις κινητές ομάδες υγείας που πρέπει να πηγαίνουν στο περιστατικό και να μην ταλαιπωρούν οι μαθητές, ώστε να πηγαίνουν σε ένα σταθερό σημείο δειγματοληψίας. Επικαλούνταν οι υπεύθυνοι κάποια επιχειρήματα, όπως ότι ένα μέλος του προσωπικού έχει άδεια εγκυμοσύνης, ένα άλλο μέρος του προσωπικού νοσεί και απουσιάζει, ένα άλλο μπορεί να είναι σε αναστολή. Για να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα πρέπει έγκαιρα να αντικαθίστανται με αυτούς που είναι αναπληρωματικές στις θέσεις, γιατί υπάρχουν αναπληρωματικές στις θέσεις και των κινητών ομάδων υγείας. Πραγματικά υπάρχει μια συνάντηση. Ναι, τώρα γίνεται ένα συνωστισμός στο ΙΚΑ. Πόσα να δει και είναι το ΙΚΑ, πόσα τεστ να κάνει και το ΙΚΑ εκεί. Ξεκίνησε να υπάρχει αυτό από τη Δευτέρα που μας πέρασε. Και είναι τόσο γνωστό το θέμα του συνωστισμού εδώ και καιρό και πριν κλείσουν τα σχολεία, που τότε και με συζητήσεις που είχα κάνει και με τον Δήμαρχο της Καστοριάς έγινε εκεί ένα σκέπαστρο για να μην, όταν βρέχει, να μην βρέχονται οι αναμένοντες. Υπάρχουν κάποια παράπονα ότι το περιμέναν λίγο πιο εκτεταμένο για να υπάρχει μεγαλύτερη κάλυψη. Τέλος πάντων υπάρχουν αυτά.
Ζούμε ένα πρόβλημα έντονο που απασχολεί την κοινωνία μας. Πρέπει όλοι να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας, να βρίσκουμε λύσεις στο να έχουμε την καλύτερη αντιμετώπιση. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν, αλλά φαντάζομαι ότι το πρόβλημα αυτό θα το δούμε και στην πορεία, γιατί όταν έχουμε μόνο ένα πια κέντρο των ΕΟΔΙΣ, το ΙΚΑ της Καστοριάς, για να κάνει τα τεστ για όλοι, τα δωρεάν τεστ για όλους, καταλαβαίνετε ότι εδώ θα υπάρξει πολύ σύντομα ασφυξία. Και για να πω κάτι μεταξύ σοβαρού και αστείο, έτσι για να, όπως λένε, να ευλογήσουμε και τα γένια μας, το ιστορικό πλέον εκεί, ο χώρος του ιστορικού πρώην ΙΚΑ της Καστοριάς. Εκεί ήσασταν, το υπηρετήσατε. Το προσωπικό ξεπερνά τις δυνατότητές τους. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Ναι, αλλά τι θα κάνουμε, δηλαδή. Επίμονα, πόσο θα αντέξουν και εκεί. Και προχθές από την υγειονομική περιφέρεια να βρει λύση, γιατί παραδείγματος υπάρχει γιατρός που δεν μπορεί να εξετάσει, γιατί είναι αναγκαίο να έχει δίπλα του μια να πάρετε κόσμο, να προσλάβουμε κόσμο, κύριε Τζικαλά. Ναι. Και τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να προσλάβετε κόσμο. Αυτό προσπαθούμε. Να δίνουμε λύσεις όσο γίνεται ταχύτερα. Εδώ είναι ανάγκη. Βέβαια, για να περάσουμε και στο άλλο θέμα μας, οι φίλοι μας από τη γειτονική Κοζάνη σκέφτονται άλλα πράγματα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια καταγγελία σήμερα. Μια καταγγελία από τη συνάδελφό στην κυρία Τελεγιορίδου. Ουσιαστικά βγάζει στην δημοσιότητα μια μελέτη που έχει ανατεθεί από τον Δήμο Κοζάνη σε συγκεκριμένη εταιρεία, όπως τονίζει, που συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας, μια μελέτη για τον σχεδιασμό της νοσοκομιακής περίθαλψης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η δημιουργία νέου περιφερειακού νοσοκομείου στην Κοζάνη, με προϋπόθεση την κατάργηση της λειτουργίας των κλινών των υπολείπων νοσοκομείων της περιφέρειας. Όσον αφορά μάλιστα το νοσοκομείο της Καστοριάς, προτείνουν στον Δήμο Κοζάνης μέσω της μελέτης αυτής να μειώσουμε τις κλίνες μας στο νοσοκομείο από 110 σε 39. Οι 39 είναι απομείνοντες κλίνες, θα αφορούν μόνο το τεχνητό νεφρό και αποκλειστικά ημερήσια νοσηλεία στα υπόλοιπα περιστατικά. Δηλαδή, να μην έχουμε νοσοκομείο, να έχουμε ένα κέντρο υγείας. Τι είναι αυτά. Και μάλιστα δίνει στη δημοσιότητα και τις σχετικές σελίδες όπου προβλέπονται αυτά. Κύριε Ματσούλη, θα μπορούσα έτσι να απαντήσω μονολεκτικά και να κλείσω τη συζήτηση, να πω δεν υπάρχει αντικείμενο για συζήτηση, αλλά επειδή δημιουργούνται εντυπώσεις στην κοινή γνώμη, είτε από αυτό που λέτε μελέτη του Δήμου Κοζάνης που δεν τη γνωρίζω, είτε από την αντίδραση που λέτε της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ του νομού Καστοριάς, κυρία Τελεγιορίδου, που την είδα σήμερα. Αν το συνδυάσουμε με... παρακολουθώ τι κάνει η συνάδελφός μου. Ναι. Αν το συνδυάσουμε όμως και με κάποιες αναφορές για συγχωνεύσεις νοσοκομείων, τότε ταραζόμαστε. Θα πω ότι καταρχάς θα μπορούσα να πω από την αρχή ότι η κυρία Τελεγιορίδου θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με το θέμα, γιατί για ποιο λόγο η βουλευτή. Θα το φέρει και στη Βουλή το θέμα, είπε η κυρία Τελεγιορίδου. Τι να φέρει στη Βουλή, θέμα που δεν υφίσταται. Δηλαδή, οι βουλευτές ενός κόμματος, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενός νομού της Δυτικής Μακεδονίας, να φέρει στη Βουλή ένα θέμα που έφερε ο Δήμος ενός διπλανού νομού. Καταρχάς, από πού και πού δεν είναι δουλειά του Δήμου της Κοζάνης και κανενός Δήμου να έχει λόγο και ρόλο σε θέματα υγείας. Η κυρία Τελεγιορίδου είπε: ζητώ σήμερα από την κυβέρνηση, όχι αύριο, σήμερα να διαψεύσει τέτοιου είδους σενάρια. Μιλάτε με μένα, επομένως εγώ τι να σας πω τώρα. Σας λέω ότι συζητάμε σε θέμα που δεν υπάρχει. Από πού και πού ο Δήμος ενός διπλανού νομού έχει αρμοδιότητα να ασχολείται με τα θέματα υγείας της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Να σας πω πώς τον αντιλαμβάνουμε. Ξέρουμε ότι διακαείς πόθος των Κοζανητών. Κοζανητών της πόλης Κοζάνης είναι η δημιουργία κεντρικού νοσοκομείου στην Δυτική Μακεδονία. Υπερασπιζόμενοι λοιπόν και με επιχειρήματα ίσως θέλοντας να στηρίξουν αυτό το αίτημά τους, προτείνουν αυτοί να πάρουν το νοσοκομείο και όλοι οι άλλοι να πάνε να κουρευτούν. Δεν έχω ακούσει κάποιο βουλευτή της Κοζάνης να μιλάει για αυτό το θέμα, για περιφερειακό νοσοκομείο Δυτικής Μακεδονίας. Θα μπορούσα να σας πω, αφού έκανε μια άσκηση επί χάρου του Δήμου Κοζάνης, ας απαντήσει την άσκηση ο Δήμος της Καστοριάς, ξέρω, για να γίνει και όπως παλιά είχαμε Κοζάνη και Καστοριά, ποδοσφαιρικά μάτσα, ας πούμε. Νομίζω δεν υφίσταται κανένα θέμα. Άμα θέλετε τώρα να μιλήσουμε γενικά για το ότι η Δυτική Μακεδονία είναι η μόνη περιφέρεια από τις εφιστάμενες 13 που δεν έχει ένα μεγάλο νοσοκομείο
είτε δηλαδή τριτοβάθμιο. Εντάξει, έχει το ποδοσάκιο, έχει, πώς δεν έχει. Όχι, έχει δεν το υπάρχει νοσοκομείο τριτοβάθμιο επίπεδο. Μάλιστα, ναι. Η μόνη περιφέρεια από που δεν έχει είναι, δηλαδή η Θράκη έχει, η Κεντρική Μακεδονία έχει, η Ήπειρος έχει, η Στερεά Ελλάδα εννοείται ότι έχει, η Πελοπόννησος έχει, η Κρήτη έχει, εκτός από τα νησιά τα υπόλοιπα, η Δυτική Μακεδονία δεν έχει τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Άρα σε αυτή τη συζήτηση θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Τα έχουμε συζητήσει και πριν από 10-11 χρόνια, είχε γίνει σύσκεψη σε επίπεδο όμως βουλευτών Δυτικής Μακεδονίας με την παρουσία τότε υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Προσέξτε, πάλι είχαν πριν λίγα χρόνια, το θυμάστε και πάλι το σενάριο που έπαιζε για συγχωνεύσεις νοσοκομείων στη Δυτική Μακεδονία. Με αφορμή πάλι αυτή τη συζήτηση, ένα κεντρικό μεγάλο τριτοβάθμιο νοσοκομείο στη Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε αυτό το σενάριο. Τη θέση μου, την οποία την είχα καταθέσει. Εγώ τη θέση μου θα σας πω. Ναι. Γιατί θέση της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει για το θέμα. Τη θέση την προσωπική θα σας πω. Που πιστεύω ότι είναι η πιο λογική. Πρέπει να υπάρχει περιφερειακό νοσοκομείο τριτοβάθμιο στη Δυτική Μακεδονία. Από τη γεωγραφία της περιοχής θα ήταν ιδανική η θέση να είναι, ας πούμε, στην περιοχή της Μπάρας που λέγαμε. Αλλά το Μάλιστα. βλέπω ότι δεν είναι δύσκολο να γίνει πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια με τα δημοσιονομικά της χώρας, εκτός εάν υπάρξει μια μεγάλη δωρεά από ένα κοινοφελές ίδρυμα τύπου Χωνάση, Ρίκος Ντινάν, αυτού του επίπεδου, Λάτσι, Βαρδινογιάννη, από αυτά τα μεγάλα ονόματα, Νιάρχος. Αλλιώς η πιο λογική λύση, δηλαδή αν ήταν να αποφασίσω εγώ προσωπικά, θα αποφάσιζα το περιφερειακό νοσοκομείο να γίνει στην Πάρα. Το χώρο του σημερινού νοσοκομείου της Πτολεμαΐδης, όπου και το κτίριο είναι καινούριο, έχει τεράστιους χώρους, αχρησιμοποιεί τους πολλούς και δυνατότητες επέκτασης έχει. Αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα, εάν γίνει ένα περιφερειακό νοσοκομείο, τότε αυτό που θα μπορούσε να γίνει από απόψεως λειτουργικότητας και αποδοτικότητας με μείωση του κόστος είναι να κάποιες υποειδικότητες της ιατρικής να λειτουργούν πλήρως αυτό το νοσοκομείο. Δηλαδή οι βασικές όμως ειδικότητες που είναι οι 5-6, παθολογία, καρδιολογία, παιδιατρική, χειρουργική, γυναικολογία, σαφώς και είμαι της άποψης επιστημονικά, ιατρικά, ότι πρέπει να υπάρχουν και σε όλα τα νομαρχιακά νοσοκομεία. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες, εάν γίνει το μεγάλο νοσοκομείο, θα μπορούν να υπάρχει μια μεγάλη πνευμονολογική κλινική, μια μεγάλη γαστροεντερολογική, μια μεγάλη ουρολογική. Εάν όμως δεν πάμε σε τέτοιο νοσοκομείο, τότε με τα 5 λειτουργούντα τώρα θα μπορούσαμε να επιλέξουμε, να μοιράσουμε οι ειδικότητες αυτές τις ιατρικές να μοιραστούν σε αυτά τα νοσοκομεία. Δεν ξέρω, κύριε Ζυγκαλάκη, πάντως πούμε... κάποτε με Αβραμόπουλο συζητούσαμε για νέο νοσοκομείο στην Καστοριά. Σήμερα συζητάμε, μην χάσουμε και αυτό που έχουμε. Να θυμίσετε στους ακροατές σας ότι έλεγα εγώ από τότε με την ιδιότητα του πολιτευτή, δεν είχα εκλεγεί ακόμη βουλευτές, ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για κατασκευή νομαρχιακού νοσοκομείου. Νομίζω πρέπει να το θυμάστε. Το θυμούνται σίγουρα οι περισσότεροι, πιστεύω, από τους ακροατές σας. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό. Άρα, κλείνοντας, πιστεύετε ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε καθόλου με αυτό το θέμα? Δεν πρέπει να ανησυχούμε καθόλου για αυτό το θέμα τώρα? Με το θέμα Δήμος Κοζάνης, μελέτη που αυτό δεν νομίζω, είναι πλήρως αναρμόδιος ο Δήμος Κοζάνης για να ασχοληθεί με την υγεία σαν ένα μέρος του συνόλου. Εάν κληθεί να πει την άποψη, πάντως, μπορεί να την πει. Πάντως να σας πω ότι στη σελίδα 21 αυτή της μελέτης, μεταξύ των 190 σελίδων που είναι συνολικά η μελέτη, γίνεται, τονίζει εκεί αυτοί που τα γράφουν, ότι η μελέτη λαμβάνει υπόψη και εξυπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας, ενώ αξιοσημείωτη είναι και αναφορά για τη χρηματοδότηση για τη δημιουργία του νέου περιφερειακού νοσοκομείου μέσω προγράμματος ΔΙΤ. Αυτά λένε στη μελέτη τους. Τι τα λένε, τα λέμε εμείς? Να σας πω, αυτοί επικαλούνται και τη Νέα Δημοκρατία και τα σχέδια. Τι να σας πω, Νέα Δημοκρατία, ο Δήμος Κοζάνης δεν είναι παράρτημα της Νέας Δημοκρατίας. Άμα θέλετε, ο Δήμαρχός της, ξέρω εγώ, δεν πρόσκειται από ό,τι γνωρίζω στη Νέα Δημοκρατία. Από όπου και να το πιάσει κανείς, δεν μπορεί να βρει κάποια άκρη, ας πούμε, που να έχει κάποια βάσιμη ένδειξη για να ασχοληθεί περισσότερο ή να ανησυχήσει περισσότερο ή λιγότερο. Μάλιστα.
Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει όλη αυτή η ιστορία. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια να έχουμε ίσως και μια επικοινωνία με την Κοζάνη, με τον δήμαρχο της Κοζάνης, αν μπορέσει να μας μιλήσει, για να καταλάβουμε τι θέλουν τέλος πάντων στον Δήμο Κοζάνη από τη ζωή μας. Από ενδιαφέρον έτσι δημοσιογραφικό, να μην πω φιλολογικό, καλά θα κάνετε. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν βλέπω να υφίσταται κανένα θέμα, ούτε κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα δεν θα ασχοληθείτε περαιτέρω με το συγκεκριμένο θέμα. Η αντίδραση της συναδέλφου μου στη Βουλή νομίζω είναι υπερβολική. Εάν έρθει το θέμα στην Βουλή, θα υπερασπιστείτε την... Μα δεν υπάρχει περίπτωση να έχει το θέμα στη Βουλή για ένα θέμα που δεν υφίσταται. Δηλαδή, αναρμόδιος φορέας πρότεινε κάτι, με τι να ασχοληθούμε, με κάτι που δεν έχει αντικείμενο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει αντικείμενο για να ασχοληθούμε. Λοιπόν, θυμίζω πάντως ότι ο Δήμος Καστοριάς εκείνη την περίοδο που συζητούσαμε το νέο νοσοκομείο της Καστοριάς είχε πρωτεύοντα ρόλο και μάλιστα σε αντιστάθμισμα με την τότε νομαρχία. Αλλού το ήθελε ο κύριος Παπουλίδης τότε, αλλού το ήθελε ο κύριος Καπαχτσής τότε. Ναι, πώς λέει η παροιμία, δεν ξέρω, να μην πω καμιά παροιμία τώρα. Έτσι, αυτά ήταν που μην ξανάρθουμε πάλι για, όπως το Πανεπιστήμιο που λέγαμε που θα γίνει, ναι. Όταν το πήραμε, μαλώναμε για το που θα γίνει. Τώρα εκεί είναι το θέμα. Ναι. Πάντως το θέμα είναι για το που θα γίνει τώρα, όπως καταλαβαίνω και πάλι. Γιατί εδώ βλέπω πίσω από όλα αυτά και μια κόντρα να συνεχίζεται μεταξύ Κοζάνης και Πτολεμαΐδος κατά βάθος. Και όπως βλέπετε πολύ καλά, η Καστοριά έχει 10 ρόλους να υπερασπιστεί τη θέση που εξέφρασα εδώ και χρόνια και την είπα και σήμερα. Γιατί γνωρίζετε ότι το πολύ τον άλλο μήνα δημοπρατεί τη σύραγγα της κλεισούρας. Άρα ανοίγει ο δρόμος για να έχουμε πολύ ευκολότερη πρόσβαση εμείς για ανάγκες που θα έχουμε προς την Πτολεμαΐδα και οι Πτολεμαϊδιώτες για ανάγκες είτε οικιστικές είτε ψυχαγωγικές. Προς την Καστοριά, είτε επιχειρηματικές. Πάντως το όλα στην Κοζάνη συνεχίζει να πλανάται από πάνω μας. Ένα φάντασμα που λέει όλα στην Κοζάνη συνεχίζει να πλανάται από πάνω μας. Δεν ξέρω. Η σύραγγα όμως είναι μεταξύ Καστοριάς και Πτολεμαΐδας. Το αεροδρόμιο της Καστοριάς θα είναι το αεροδρόμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Επομένως, άμα θέλετε, σε αυτή τη λογική της αντιπαράθεσης, νομίζω ότι όλα είναι πιο πολύ υπέρ της Καστοριάς. Και έτσι καλά, για σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Τζικαλάγια. Ο κύριος Τζικαλάγιας λέει και ισχυρίζεται ότι δεν υφίσταται θέμα. Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα. Είναι αναρμόδιος ο Δήμος Κοζάνης να ασχοληθεί με την υγειονομική περίθαλψη στη Δυτική Μακεδονία Αντένες, και τον καταμερισμό 936. Των νοσοκομείων. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.